Είναι από χθες στο νοσοκομείο Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική. Είχε μια προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Είχε ειδοποιήσει μάλιστα και τους συνεργάτες από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να προχωρήσει σε μια επέμβαση αφαίρεσης θυροειδού αδένα. Είχε ένα πρόβλημα με τον θυροειδή της τον τελευταίο καιρό η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Έτσι λοιπόν, χθες το πρωί μπήκε στην ιδιωτική κλινική. Το μεσημέρι ήταν συνοδευόμενη από τη μητέρα της. Το μεσημέρι πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και σε μια επέμβαση που κράτησε 4 ώρες περίπου. Δύσκολη επέμβαση. Είναι μια δύσκολη επέμβαση για τον άνθρωπο που έχει να την κάνει. Ακριβώς. Για έναν έμπειρο χειρουργό, καταλαβαίνει ότι είναι πλέον μια επέμβαση ρουτίνα. Και βοηθάει και πάρα πολύ το ότι είναι νεαρή στην ηλικία, γιατί είναι πάρα πολύ μικρή. Εγώ το γνωρίζω αυτή την επέμβαση, γιατί έχω πρόβλημα και εγώ με το θυροειδή. Και πρέπει να κάνει και πάρα πολλές εξετάσεις πριν μπει στο χειρουργείο και μετά, μόλις βγει και πάνω όλα καλά. Συγκεκριμένη διατροφή, κάποια φάρμακα, φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να γυμνάσει, δηλαδή πρέπει να έχει ένα άλλο πρόγραμμα. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί είναι νεαρό κορίτσι, να πούμε ότι θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Για το ρεπορτάζ, να πούμε ότι είχε τους λόγους ανησυχίας και η ίδια για την επέμβαση που έπρεπε να κάνει χθες. Τελικά όλα πήγανε καλά. Χθες το απόγευμα μετά τις 5.30 μεταφέρθηκε ξανά στο δωμάτιό της στον 7ο όροφο. Εκεί ήταν και η μητέρα της και δέχτηκε κάποιες επισκέψεις από κάποιους φίλους και συντελεστές και συνεργάτες από την εκπομπή, όπως μάθαμε. Θέλετε να πάμε να δούμε τι λέει η Κρίστη Κρανά για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου? Διότι είναι ένα κορίτσι το οποίο ξεκίνησε από το χώρο του modeling. Είναι ένα κορίτσι το οποίο είχε την πρώτη της επαφή, όπως είχε πει και η ίδια, εμφανιζόμενη σε εκπομπή και κάνοντας το μοντέλο για μακιγιάς και όχι μόνο. Οπότε η Κρίστη Κρανά νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να έχει άποψη και να την λέει κιόλας και δημόσια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Παύλο μου, μη στεναχωριέσαι. Τι? Εγώ είμαι εδώ. Θα με βγάλεις έξω. Ο Δημήτρης θα μου μάθει πώς να χτενιστώ για εκείνη τη μέρα. Εμένα σε τι θα με αφελείς αυτό? Για την πρώην μαθήτρια της Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μιλάει η Κρίστη Κρανά, πετώντας το καρφάκι της για τα κιλά της. Θέλω να σας ρωτήσω για ένα κορίτσι που ξεκίνησε μαζί σας, για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πώς σας φαίνεται? Η Κωνσταντίνα ήταν μαθήτριά μου. Έχει ένα πολύ όμορφο πρόσωπο. Γράφει ωραίο και ωραίο δέρμα. Λίγο θα προσέξει τη διατροφή της. Αυτό είναι μόνο. Βγαίνει εύκολα σαν γυναίκα, είναι ο τύπος τέτοιο. Είναι μερικά κορίτσια που λίγο άμα φάνε, παχαίνει. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να προσέξει τη διατροφή σου. Πού ήσουν χτες? Στο θέατρο. Βγήκες? Δεν βγήκα. Πώς εγκλαίσαι? Δεν μπορώ να σου πω. Κάνεις δίαιτα? Κάνω. Είπες ναι? Όχι, δεν είπα. Χειρίζεται σωστά την τηλεοπτική προβολή της? Ξέρετε και από τηλεόραση είστε χρόνια στο χώρο. Κοίτα, η τηλεόραση είναι ένα αδυσόπιτο μέσο. Πρέπει να ξέρεις να τη χειρίζεσαι. Πρέπει να λες αυτά που πρέπει, όχι περισσότερο. Το τόσο γίνεται τόσο. Είναι τώρα φυσικό να μιλάνε για την Κωνσταντίνα και νομίζω ότι έχει αποφασίσει να μην λέει πολλά, λίγα. Κάνει καλά? Νομίζω καλά κάνει. Νομίζω καλά κάνει. Και εγώ έτσι θα ήθελα, πιστεύω. Εμένα πάντως μου αρέσουν τα πονάκια, όλοι τα ξέρουν. Τα πονάκια? Τα μικρά πόνι. Α. Είμαστε και δημοσιογράφοι και κατίνες. Λοιπόν, ψάξαμε. Να σου πω, είσαι λίγο τσιπάκος. Σταμάτα, βρε γκρινιάρη. Τι θυμάσαι από την Κωνσταντίνα, γιατί ξεκίνησε με εσάς από μικρή? Ήταν ένα κορίτσι πρόθυμο να μάθει να κάνει τηλεόραση? Είναι ένα κορίτσι που εμένα προσωπικά δεν με στεναχώρησε καθόλου. Λέει για μένα στην εκπομπή της, γιατί στέλνω μοντέλα μου. Δεν το ξεχνάει ποτέ.